Όπως βλέπετε, βρισκόμαστε στο κτηνοκομείο του Δήμου Σπάρτης μετά τις χθεσινές καταγγελίες από το σύλλογο Save Greek Stray. Βρισκόμαστε εδώ για να καταγράψουμε, να κάνουμε αυτοψία σε όλο αυτό που συμβαίνει εδώ στο κτηνοκομείο Σπάρτης. Είμαι σήμερα εδώ και με οδηγία από το Υπουργείο Εσωτερικών για αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί, το οποίο έχει λάβει και πανελλήνια διάσταση. Υπάρχει πρόβλημα πράγματι. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες αρμοδιότητες, αλλά δεν στέκομαι σε γραφειοκρατικά ζητήματα. Έχουμε τη διάθεση να συνεργαστούμε απολύτως με τη Δημοτική Αρχή Σπάρτης, που έχει και την ευθύνη από τον νόμο. Να ξέρετε ότι οικονομικά ζητήματα δεν υπάρχουν. Αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι ο Δήμος Σπαρτιατών διαθέτει 250.000 ευρώ το χρόνο για την υποστήριξη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ό,τι χρειάζεται να γίνει επιπλέον, η Περιφέρεια είναι εδώ για να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια και, εν πάση περιπτώσει, να πάψει να δυσφημεί τη Λακωνία και τη Σπάρτη αυτό το γεγονός το οποίο συμβαίνει εδώ. Είμαι στη διάθεση του Δημάρχου να υπογράψουμε μια προγραμματική σύμβαση για να υποστηριχθεί από την Περιφέρεια και προφανώς και στη διάθεση των εθελοντικών οργανώσεων. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με ιδιαίτερη ευαισθησία σε εθελοντικές οργανώσεις που νοιάζονται για τα ζώα συντροφιάς και αγωνίζονται αν ιδιωτελώς για να τα υποστηρίξουν. Είμαστε ευχαριστημένοι? Όχι. Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα. Πρέπει και άμεσα. Έχουμε κάνει όμως πολλή δουλειά. Για παράδειγμα, διαθέτουμε για τα σκυλιά, τα δέσποτα, 250.000 ευρώ το χρόνο από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Έχουμε κτηνίατρο, ο οποίος ασχολείται συνεχώς με τα σκυλιά. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα σκυλιά. Είναι περίπου 310 εδώ και άλλα 85 στο Ξηροκάμπι. Είναι μεγάλος ο αριθμός και συνέχεια έχουμε αιτήματα για νέες περισυλλογές. Πολλά από τα σκυλιά τα οποία περισυλλέγουμε είναι άρρωστα. Κάποια είναι απλώς άρρωστα, κάποια έχουν ασθένειες οι οποίες είναι χρόνιες. Έχουμε προχωρήσει, όπως είπα, σε συμβάσεις με ανάδοχο για την περιποίηση των σκυλιών, τον οποίο υποπτεύει η αρμόδια υπηρεσία. Προχωράμε τώρα στη σύμβαση για νέο καταφύγιο, υπερσύγχρονο με τις τελευταίες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Είμαστε τώρα προς αυτή την κατεύθυνση, να την υπογράψουμε αυτή τη σύμβαση. Έχουμε προμήθειες τροφίμων, ώστε κανένα σκυλάκι να μην είναι πεινασμένο. Κάποια μπορεί να είναι άρρωστα. Εάν υπάρχουν επιπλέον ειδικά προβλήματα, θα το κοιτάξουμε. Θα συνεργαστούμε άμεσα και με όλες τις φιλοζωικές προσπάθειες οι οποίες γίνονται εδώ και τις οργανώσεις και ευελπιστώ ότι σύντομα θα δείτε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που βλέπετε τώρα. Επαναλαμβάνω, κανένα τέτοιο καταφύγιο, καμία τέτοια δομή δεν είναι κάτι ευχάριστο για κανένα. Όλοι θα θέλαμε αυτά τα σκυλάκια να έχουν υιοθετηθεί και να έχουν ένα ωραίο και ζεστό περιβάλλον. Δεν είναι εφικτό αυτό. Θα έχουμε πάντα 400 σκυλιά και από ό,τι βλέπω αυξάνεται ο αριθμός παρά μειώνεται. Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα σκυλάκια αυτά τα αγαπάνε.
Και καταλαβαίνω ότι θα υπάρχουν και κάποια αντικειμενικά προβλήματα. Και υποθέτω και άλλες τέτοιες δομές σε όλη την Ελλάδα θα έχουν τέτοια προβλήματα. Απλώς δεν έχει σκάσει αυτό το πρόβλημα. Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια πάντως να συνεργαστούμε με όλους και με την περιφέρεια και με τους δικούς μας τους ανθρώπους στο Δήμο για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Να ξέρετε όμως ότι όλα αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουμε σύμφωνα με τον νόμο, κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να είμαστε και τυπικά αλλά και κυρίως ουσιαστικά εντάξει. Και επαναλαμβάνω, προχωράμε και στη σύμβαση για νέο υπερσύγχρονο καταφύγιο, το οποίο θα είναι στις εγκαταστάσεις στο Ξηροκάμπι, οι οποίες είναι κάπως καλύτερες από αυτές που εκεί ήμασταν προλίγου, το πριν είχαμε ξανά από ότι είναι εδώ στην Αγία Κυριακή. Ναι, να προσπαθήσουμε, αν μας επιτρέψει ο Δήμος τη συνεργασία, να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν μπορούμε, μαζί με τους υπόλοιπους εθελοντές που έχουν μείνει να παλεύουν, για να δούμε τι μπορεί να γίνει με αυτό εδώ το θέμα. Και αν μας βοηθήσουν και τα κορτσιά του Seven Greek Stray, θα είμαστε, πιστεύω, σε καλό δρόμο. Είμαστε εδώ από την Κυριακή. Κάνουμε μια προσπάθεια ανάδειξης ενός τεράστιου προβλήματος. Τι να πω, νομίζω οι εικόνες έχουν μιλήσει από μόνες τους. Τώρα περιμένουμε εδώ όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και ελπίζουμε να εκτελεστεί άρτια η εισαγγελική διαταγή και να μας παραδώσουν τα άρρωστα ζώα για νοσηλεία. Εδώ έφτασε νωρίτερα και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και ο Δήμαρχος της Σπάρτης. Αποκομίσατε κάτι θετικό από την επίσκεψη και από τα όσα συζητήσατε? Εξέφρασαν τη στήριξη στις θελοντικές ομάδες της πόλης και την επιθυμία να δουλέψουν και να οργανωθούν για μια καλύτερη ζωή εδώ, των ζώων αυτών. Φυσικά, ζωή δεν λέγεται εντός των καταφυγείων, έτσι η λύση δεν είναι τα καταφύγια. Δεν μπορούμε να έχουμε όλους τους δρόμους μιας πόλης άδειους και να λέμε ότι δεν έχουμε αδέσποτα. Το πρόβλημα υπάρχει, δεν σημαίνει ότι όταν δεν υπάρχει, όταν δεν το βλέπουμε δεν υπάρχει, έτσι. Το να το κρύβουμε δεν είναι λύση. Θα πρέπει να οργανωθεί η Δημοτική Αρχή, να δουλέψει, να συνεργαστεί με τους εθελοντές για να μπορέσουν να έχουν ένα σωστό αποτέλεσμα και ηθικό.